Σ' άλλο έχει προκαλέσει στη Σερβία ένα βίντεο που δείχνει ένα πρώην αξιωματούχο να χρηματίζεται από έναν Ρώσο κατάσκοπο. Ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, επιβεβαίωσε πως οι σερβικές αρχές διαθέτουν στοιχεία για τις επαφές του Ρώσου αντισυνταγματάρχη στη Σερβία. Θέλω να σας ενημερώσω πως η Σερβία έχει καταλήξει με βάση φωτογραφίες, βίντεο αλλά και ηχογραφήσεις για τις επαφές του Γεώργη Γκλέμπαν με μέλη του σερβικού στρατού. Από την πλευρά της η Μόσχα κάνει λόγο για προβοκάτσια εν ώψη της επίσκεψης του Σέρβου Προέδρου στη Ρωσία. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε. Τώρα θα έχουμε συνομιλίες στο υψηλότερο επίπεδο. Έχουμε συνηθίσει λίγο πριν από τις επαφές να βγαίνουν στο φως ενδιαφέρουσες ιστορίες. Αργότερα, όταν περάσει ο χρόνος, αποδεικνύεται πως πρόκειται για μια πρόχειρα στημένη προβοκάτσια. Νομίζω όμως πως αν μια χώρα ανησυχεί, τότε αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω των επισήμων διάβλων. Η Σερβία επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Η χώρα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας για τα γεγονότα στην Ουκρανία. Ο Βούτσιτς πάντως χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Ρωσίας ανεξήγητη απέναντι σε μια φιλική χώρα. Η Σερβία δεν θέτει σε κίνδυνο τη φιλία της με τη Ρωσία με κανέναν τρόπο. Σήμερα ρώτησα απλώς τον Ρώσο πρεσβευτή στη Ρωσία, έναν υπεύθυνο και σοβαρό άνθρωπο, γιατί, τίποτα άλλο. Δεν βλέπω κάποια λογική σε όλο αυτό. Ο Βούτσιτς αναμένεται να μεταβεί στο Σότσι και να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 4 Δεκεμβρίου.